Καλωσορίζουμε από την Αθήνα και το πόρταλ 902.gr τον Γιώργο Πρέτζα. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ, εργαζόμενος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων και Περιφερειακός Σύμβουλος του ΚΚΕ με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης. Κύριε Πρέτζα, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους. Ξεκινάμε αυτή τη συνομιλία γιατί έχουμε διάφορες εξελίξεις όσον αφορά την πανδημία στα Γιάννενα, όπως και σε άλλες πόλεις βέβαια. Στα Γιάννενα είχαμε μιλήσει ξανά, λίγο πριν μπει η πόλη σε τοπικό lockdown. Τι άλλαξε στο διάστημα της εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων όσον αφορά τα κρούσματα? Δηλαδή, ήταν αποτελεσματικά, είναι αποτελεσματικά και έχουμε μείωση κρούσματων με τον περιορισμό στις μετακινήσεις των κατοίκων και σε άλλες δραστηριότητες? Κοιτάξτε, το πρόβλημα στο Γιάννενα δεν ήταν η εκτεταμένη διασπορά στην κοινότητα που μας έφερε σε lockdown. Στα Γιάννενα αυτό που μας έφερε σε lockdown και δημιούργησε ακραίες πίεσεις στο σύστημα υγείας, που θα πούμε μετά ότι κοντεύει να μετατρέψει σε νοσοκομεία μίας νόσου τις δομές, ήταν τα κρούσματα, οι μεγάλες ηρωές σε δύο εργοστάσια τροφίμων και σε δύο οίκους ευγυρίας. Αυτό είναι που προκάλεσε την πολύ μεγάλη διασπορά, μέτρηση κρούσματων. Δεν είχαμε στην κοινότητα εκείνα τα εκτεταμένα κρούσματα, γι' αυτό υπάρχει και μεγάλη δυσφορία εδώ στον κόσμο για τα μέτρα που λήφθηκαν. Γιατί δεν υπήρχαν λόγος να ληφθούν τα μέτρα αυτά. Στα δύο εργοστάσια και στα γεροκομεία ελήφθησαν μέτρα? Πώς προκύψανε τόσα πολλά κρούσματα? Στα εργοστάσια, επειδή εδώ το εργατικό κέντρο έχει τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας εργασίας και πριν την πανδημία, αλλά και εν μέσω της πανδημίας, τα έχει σηκώσει πολύ ψηλά. Είχαν γίνει απανωτές κρούσεις και στην περιφέρεια, που είχε έναν μηχανισμό επιτήρησης διαδικασίας, αλλά και στους υπεύθυνους των εργοστασίων πριν σκάσουν τα κρούσματα για να γίνουν ελέγχους. Μας λέγατε τότε ότι είναι άβατο, δεν μπορεί κανείς να παρέμβει, δηλαδή μόνο η αστυνομία μπορεί να ελέγξει την τήρηση των μέτρων. Οπότε με το που είχαμε τις πρώτες ηρωές των μέτρων, το εργατικό κέντρο ενεργοποιήθηκε άμεσα και αναγκάστηκαν λόγω της μεγάλης ηρωής που οδήγησε στο να γεμίσουν οι δύο μονάδες λιμωδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου να φέρουν κλιμάκιο του ΙΟΔΗ και να έρθει και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και να κάνει επέμβαση μέσα στο εργοστάσιο, σπάζοντας το άβατο εκ των υστέρων. Ενώ θα μπορούσε εκ των προτέρων πραγματικά, εντάξει, να μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Την ίδια περίοδο με τα κρούσματα στα εργοστάσια είχαμε και στο Δημοτικό Γεροκομείο κρούσμα. Αθροιστικά τα δύο εργοστάσια και το ένα γεροκομείο οδήγησαν στο να ανοίξει για τρίτη μονάδα λιμωδών, αναστέλλοντας τη λειτουργία δύο κλινικών για να μετατραπούν σε μονάδες COVID. Αμέσως μετά από αυτό, και ενώ όσο διαρκούσαν τα περιοριστικά μέτρα, είχαμε τότε, είμαστε στο επίπεδο 3, πήγαμε στο επίπεδο 4, στην προηγούμενη διαδικασία όπως μετριότανε, έρχεται, και ενώ ήταν γνωστός ο κίνδυνος στα γεροκομεία, έρχεται την προηγούμενη εβδομάδα και δημιουργείται μια τεράστια πίεση στα νοσοκομεία όλης της Ηπείρου, γιατί είναι ένα ιδιωτικό γεροκομείο. Όλοι οι τρόφιμοι του, όλοι οι φιλοξενούμενοι, 56 άτομα, βρίσκονται θετικοί, όπως και οι 15 από τους 16 εργαζόμενους. Εδώ λοιπόν προκύπτει μέσα από τη διερεύνηση και τα ερωτήματα που κάναμε ότι υπήρχε γνωστό κρούσμα εργαζόμενης από τις 24 του μηνός. Δηλαδή, 6 μέρες πριν γίνει η παρέμβαση του ΙΟΔΗ για να μετρήσει συνολικά τα κρούσματα. Έγινε η παρέμβαση, έγινε η, υποτίθεται την Ιχνηλάτηση εδώ στην Ήπειρο, την κάνει η Περιφέρεια Ήπειρου. Εκεί λοιπόν με το πρώτο κρούσμα που έγινε, τηρώντας τα προβλεπόμενα, δηλαδή τα πρωτόκολλα του ΙΟΔΗ, τα οποία δεν πρέπει να έχουν εφαρμογή σε τέτοιους ευαίσθητους χώρους, αφήσανε 5, 6, 7 μέρες να εποάσει ο ιός, να αρέσει, να διασπαρεί. Και όταν είχαν τα πρώτα εμπείρετα οι φιλοξενούμενοι εκεί και ενημέρωσε ο γιατρός του εκεί γεροκομείου, τότε έκανε παρέμβαση ΙΟΔΗ και βρέθηκαν να είναι όλοι θετικοί. Αυτό καταλαβαίνει να βρεθούν 55 άτομα σε νοσοκομεία. Αυτό οδήγησε στον αναγκαστή να δημιουργηθεί καινούρια τέταρτη μονάδα λιμωδών, κλείνοντας και μετακινώντας άλλες κλινικές, μετακινώντας προσωπικό. Δεν υπήρχε το ιατρικό προσωπικό. Έχουν βάλει δερματολόγους και νευρολόγους να αναλάβουν τη μονάδα λιμωδών COVID. Γιατί δεν υπάρχει το αντίστοιχο προσωπικό. Και έγινε διασπορά, διακομιδή των περιστατικών στα νοσοκομεία της Ηπείρου, τα οποία ήταν παντελώς ανέτοιμα, δηλαδή σε απλές κλινικές, χωρίς αρνητική πίεση, χωρίς εκπαιδευμένο προσωπικό, χωρίς διαχωρισμό μολυσμένης και καθαρής περιοχής, μεταφέρθηκαν σταδιακά όσοι μπορούσαν
Ένας από αυτούς, δυστυχώς, που είχε μεταφερθεί προχθές στους φιλιάδες, επεβίωσε χθες. Επέληξε, όλοι ναι. Όσοι μεταφέρθηκαν σε ακατάλληλες δομές νοσοκομείων χωρίς μεθ COVID ήταν με βαριά πνευμονία. Δηλαδή, επειδή πέρασαν από το ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού, όλοι φάνηκαν ότι είχαν πνευμονικές προσβολές. Δηλαδή, είχαν πνευμονία, που σημαίνει ότι νοσούσαν τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν. Ναι. Που σημαίνει ότι το μεσοδιάστημα από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος εργαζόμενου μέχρι να γίνει τελικά η συνολική μέτρηση των κρουσμάτων χάθηκε πολύτιμος χρόνος και οδηγήθηκαμε σε αυτή την έκρηξη κρουσμάτων και σε μια ακραία πίεση, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν υπερήλικες. Πολλοί από αυτούς ήταν με τα νοσήματα, με επιβαρημένη υγεία, κατανοητό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η φιλολογία, γιατί εδώ ο Περιφερειάρχης Υπήρου πρωτοστατούσε στις καταγγελίες των μαθητικών καταλήψεων, των συναθρήσεων, ιδίως την ημέρα της συγκέντρωσης για τη Χρυσή Αυγή, έδωσε πραγματικά τα αντικομμουνιστικά ρέστα του. Ενώ την ίδια στιγμή έκανε η περιφέρεια τις εγκυκλατήσεις, ήξερε δηλαδή πού εμφανίζονται οι σειροές, ποτέ δεν δόθηκαν αυτά στη δημοσιότητα, απλά αποκρύπτοντας τα στοιχεία των εγκυκλατήσεων που ίδιος είχε, έκανε σπέκουλα πολιτική, χτυπώντας και σημαδεύοντας τις συναθρήσεις, τις συγκεντρώσεις, τις καταλήψεις. Και τελικά πού προκύπτει το πρόβλημα? Από δύο μεγάλους εργοστασιακούς χώρους και από δύο γυροκομεία. Όπου αρνείται να παρέμβει και να μπει να κάνει ελέγχους και να πάρει και μέτρα στα γυροκομεία ιδιαίτερα. Η άρνησή τους βέβαια συνοδεύεται από την εξής εποδό, ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα. Αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή, ξέρετε, έχει οργανωθεί έτσι το πράγμα, ώστε να βρίσκουν απόλυτο άλοθη στα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ. Αλήθεια είναι αυτό και καταγγέλλεται και από αυτό. Για να μην ενοχλούν τη μεγάλη εργοδοσία. Βέβαια, επειδή υπάρχουν ευθύνες, σήμερα είχαμε και μια περίεργη, μάλλον πρώιμη, κοινή δήλωση του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη. Ενώ από προχθές έχει ζητήσει εισαγγελική παρέμβαση ο διοικητής εκ της ΥΠΕ για τον τρόπο που λειτουργούσε το γυροκομείο. Προφανώς. Ενώ έχει ζητηθεί. Ο διοικητής εκ της ΥΠΕ ζήτησε εισαγγελική διαρεύνηση του τρόπου λειτουργίας, γιατί όταν το σύνολο των τροφίμων και εργαζομένων, φιλοξενούμενων και εργαζομένων σε ένα γυροκομείο κολλάνε, σημαίνει ότι αθροιστικά έχουν παραβιαστεί πάρα πολλά μέτρα. Σωστά. Και ενώ είναι σε εξελίξη εισαγγελική διαρεύνηση, βγαίνει ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος σήμερα και δίνουν πλήρη άλοθη σε όλη τη διαδικασία και στους μηχανισμούς της περιφέρειας και στον ιδιοκτήτη, λέγοντας ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα. Δεν υπήρξε καμία παραβίαση κανενός προβλεπόμενου, όχι των αναγκαίων, των προβλεπόμενων που οι ίδιοι έχουν ορίσει. Και καταλαβαίνετε, εδώ πάει να κουκουλωθεί εκ νέου, όπως προσπάθησαν να κουκουλώσουν και στα εργοστάσια. Γιατί ο Περιφερειάρχης εκεί είχε πει, ενώ τα κρούσματα ήταν σε Έλληνες και αλλοδαπούς εργάτες, βγήκε δημόσια και κατηγόρησε μόνο τους Πακιστανούς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται οι βιομηχανίες Κοτόπουλου και τους στηβάζουν διάφοροι εργολάβοι της εργοδοσίας, της μεγάλης των εργοστασίων. Οπότε, καταλαβαίνετε, γίνεται μια προσπάθεια όλο το προηγούμενο διάστημα προπαγανδιστικά να το ρίξουν στις συναθρήσεις, στις διεκδικήσεις, παίζαν το παιχνίδι της κυβέρνησης για να αυξηθεί η καταστολή. Βγαίνουν δύο εργοστάσια, δύο εκευγυρίες και πάλι έχουν το πολιτικό θράσος ή την πολιτική πειθαρχία απέναντι στο σχεδιασμό και την πολιτική της κυβέρνησης να πούνε ότι δεν έγινε και τίποτα, όλα έγιναν σωστά. Τώρα, το αποτέλεσμα που προκύπτει... Έτσι, και να συμβούν αυτά. Είναι, κύριε Πρέτζα, γιατί συμβαίνουν αυτά και ακολουθείται αυτή η πολιτική εκ μέρους και της κυβέρνησης, περιφερειακών και τοπικών αρχών? Κοιτάξτε, για να δημιουργήσεις έναν εκτετασμένο κοινοτικό μηχανισμό επιδημιολογικής επιτήρησης στην κοινότητα, τήρησης των μέτρων, πρόληψης, χρειάζεται έναν ολόκληρο μηχανισμό πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, χρειάζεται ένα μηχανισμό ελεγκτικό, ο οποίος να μπορεί να παρεμβαίνει μέσα στους χώρους της δουλειάς, χρειάζεται να πάρεις μέτρα να αποσυμφορήσεις στα σχολεία, να αποσυμφορήσεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή, χρειάζεται μια εκτεταμένη υποδομή, η οποία ποτέ δεν υπήρχε, δεν είναι βασική κριτική που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, και αυτό σημαίνει δημόσια υγεία στην κοινότητα. Ναι. Το μόνο που αναπτυσσόταν ήταν νοσοκομεία τα οποία επιδιόρθωναν βλάβες. Όταν λοιπόν με έλλειψη μιας τέτοιας εκτεταμένης υποδομής έπρεπε σε αυτή τη φάση να δημιουργηθεί από την αρχή, αυτό θα ήταν μια γενναία πολιτική, κοινωνική, ιδεολογική, επιστημονική απόφαση να μπορέσεις να δημιουργήσεις πολλά κλιμάκια του ΕΟΔΗ τα οποία να κατοικοεδρεύουν σε κάθε γειτονιά, στα σχολεία, στα εργοστάσια, όπου εκεί να εκπαιδεύουν, να κάνουν αγωγή κοινότητας, να κάνουν τεστ. Για να μπορέσεις λοιπόν, θέλεις προσωπικό, θέλεις και ένα τεράστιο μηχανισμό υποδομή. Δεύτερον, χρειάζεται να έχεις τεστ. Για να μπορείς να κάνεις είτε στοχευμένους ελέγχους εκεί που χρειάζεται, είτε τυχαίους δειγματοληπτικούς για να προκληθείς την δυναμική της πανδημίας. Πρέπει να έχεις τεστ ή να
να φροντίσεις να παράξεις, και εδώ τίθεται το ζήτημα της κρατικής φαρμακοβιομηχανίας ή της ανάγκης επίταξης βιομηχανιών σε τέτοιες καταστάσεις πανδημίας για να μπορείς να παράξεις τα απαραίτητα. Γιατί δεν εδώ φροντίζει... είδαμε να έχουμε συμβάσεις με ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Όχι μόνο αυτό, είδαμε να μην έχει τεστ το δημόσιο, δηλαδή στα νοσοκομεία δεν έχουμε κάνει για τις επίγουσες εισαγωγές ασθενών. Μάλιστα. Τεστ στον ιδιωτικό τομέα να υπάρχουν σε πληθώρα. Πρέπει να έχεις μοριακούς αναλυτές και προσωπικό για να μπορεί να γίνεται η διαδικασία της διάγνωσης. Όταν λοιπόν δεν έχεις έναν εκτεταμένο μηχανισμό πρωτοβάθμιας φροντίδας κάλυψης δημόσιας υγείας και δεν θέλεις, επειδή αυτή τη στιγμή έχεις μια κρίση καπιταλιστική, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει από το πρώτο, από το τελευταίο τρίμηνο του 19, ο κορονοϊός απλά λειτουργεί σαν καταλύτες, υπάρχουν τεράστιοι ανταγωνισμοί στην περιοχή και γενικά αυτό το καπιταλιστικό μοντέλο ανάπτυξης δεν χωράει τέτοιου είδους έξοδα, τέτοιου είδους προτεραιότητες, γιατί έρχονται σε σύγκρουση με το να υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα κρατικά στην υποβοήθηση της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Είτε αυτό γίνεται με φοραπαλλαγές, είτε γίνεται με επιδοτήσεις, είτε γίνεται με αναπτυξιακούς νόμους, περιβαλλοντικούς και όλα αυτά που είδαμε να συμβαίνουν μέσα στην πανδημία. Μάλιστα. Γιατί εξοπλίθηκε η πανδημία σε μεγάλη κρίση. Mm-hmm. Αν λοιπόν δεν έχεις όλα αυτά σε επίπεδο κοινότητας, θα σας πω μια λεπτομέρεια, πολλοί από αυτούς τους υπερήλικες θα μπορούσαν να υπάρχουν και εξονοσοκομιακές δομές φιλοξενίας COVID περιστατικών. Σε άλλα δημόσια κτίρια, αλλά ακόμα και σε ίδια γεροκομεία. Δηλαδή με ιατρική νοσηλευτική φροντίδα. Σωστό. Με κάποιον υποτυπώδη εξοπλισμό. Ακόμα και έναν ανταπνευστήρα, αν χρειαστεί. Αλλά αυτό σημαίνει να έχεις γιατρούς, νοσηλευτές, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Εδώ, λόγω του ότι δεν υπάρχει όλο αυτό, σημαίνει ακριβώς αντίθετο. Για να ανοίξουν τις μονάδες λιμωδών, μετακινήσαν, αποψηλώσαν τα κέντρα υγείας και αστικού τύπου και αγροτικού και τους μεταφέραν στα νοσοκομεία. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ήπειρο. Άραγε. Είναι πολιτική επιλογή, βαθιά ιδεολογική, να μην επενδύεις σε έναν τέτοιο μεγάλο μηχανισμό κοινοτικό πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και κάλυψης κοινότητας. Αφού δεν έχεις αυτό, θα πρέπει τουλάχιστον να εξασφαλίσεις τον νοσοκομιακό χώρο, γιατί αυτά είχαν αναπτύξει. Αυτή ήταν η λογική και διακίνονταν το χρήμα και των φαρμακοβιομηχανιών, των εταιριών μηχανημάτων, να εξασφαλίσω τουλάχιστον εκεί θα συμβεί τι. Στη δεύτερη φάση. Όλοι προσπαθούσαμε και τα ταξικά σωματεία και έλεγε το εξής: πρέπει να αποφύγουμε το μεγάλο πρόβλημα της πρώτης φάσης. Δηλαδή, να μην γίνουν τα νοσοκομεία, νοσοκομεία μιας νόσου. Μιας νόσου. Δηλαδή, στο πρώτο δίμηνο της πανδημίας, ναι. 2,2 εκατομμύρια επισκέψεις δεν γίνανε στα ΤΕΠ. 65.000 χειρουργία αναβλήθηκαν. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στα Γιάννενα, που έχουμε ένα οξύ φαινόμενο με μαζικές συρροές από αυτούς τους τέσσερις χώρους, ναι. οι τέσσερις μονάδες λιμωδών έχουν οδηγήσει στο να ανασταλεί, να συρρυκνωθεί, να συγχωνευτεί η λειτουργία πολλών κλινικών και ειδικοτήτων, όπως καρδιοχειρουργική με την ορειλά, η γαστρεντερολογική, δερματολογική, ενδοκρινολογική. Κλείνουν τα χειρουργεία. Ενώ πριν να μην έχει περιορισμό των προγραμματισμένων χειρουργείων. Έχει περικοπή των χειρουργείων, των προγραμματισμένων για τους μακροχρόνια ασθενείς, έτσι, για άλλες ασθενείες, εκτός COVID. Όταν δεν έχεις λοιπόν ένα μηχανισμό στην κοινότητα για να το προλάβεις, στους εργασιακούς χώρους, στα σχολεία, δεν παίρνεις μέτρα, ό,τι χρειαστεί δηλαδή για να μην πιεστεί το σύστημα υγείας. Την ίδια στιγμή για 6 μήνες δεν κάνεις τίποτα για να φτιάξεις αυτοτελείς χώρους για τον COVID, να προσλάβεις προσωπικό αυτοτελές για τον COVID, ώστε όλοι οι άλλοι ασθενείς που θα συνεχίσουν να υπάρχουν εν μέσω της πανδημίας να μην χτυπηθεί η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών υγείας. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Θα σας πω σε επίπεδο υποδομών. Ναι. Μόνο 5 κοντέινερ τοποθετήθηκαν έξω από το ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού για να γίνουν το ΤΕΠ COVID. Mm. Αυτή τη στιγμή, σας είπα, νευρολόγοι βλέπουν τα COVID στην Ελλάδα λιμωδών. Ναι. Οπότε το πρόβλημα τώρα που αντιμετωπίζουμε στα Γιάννενα είναι ότι συρρυκνώνεται πολύ δυνατότητα για τους μη COVID ασθενείς. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν πάρεις τα πρώτα μέτρα, ακόμα και στο νοσοκομιακό επίπεδο, έρχεται έχει το κόμινο κυλίωμα. Έχει αλυσιδωτές έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις, μάλλον αυτή η κατάσταση. Τα νοσοκομεία τώρα στα Γιάννενα και στην ευρύτερη περιοχή σε τι κατάσταση είναι? Είναι υπερκορεσμένα, έχουν φτάσει στα όρια τους, οι ΜΕΘ έχουν κλείσει από τα κρούσματα COVID, μετακινήσεις γίνονται από ό,τι έχουμε διαβάσει και σε άλλα γειτονικά νοσοκομεία. Γιατί? Ακριβώς επειδή ήταν πάρα πολλά τα κρούσματα 56. Ναι. Ήδη είχαν ανοίξει 3 μονάδες λιμωδών που ήταν γεμάτες από τα κρούσματα από τα 2 εργοστάσια και το 1 γυροκομείο. Έπρεπε να ανοιχτεί 4η ΜΕΛ. Μέχρι να ανοιχτεί η 4η μονάδα λιμωδών και 24 κλίνες, δηλαδή μια μονάδα λιμωδών στο Χατζικώστα, στο κτίριο του Πολυδύναμου για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων που σταμάτησαν πλέον, ο κόσμος δηλαδή άλλο ένα χτύπημα. Δεν μπορεί να πάρει θεραπεία για την απεξάρτηση. Και έκανε 24 κλίνες εκεί, χωρίς αμυντική πίεση, χωρίς τεχνικές προδιάγραφες, χωρίς εκπαιδευμένο προσωπικό, χωρίς παθολόγους.
με μετακινούμενους γιατρούς άλλων ειδικοτήτων από τα κέντρα υγείας. Και επειδή δεν είχαν ετοιμαστεί και δεν φτάνουν ούτε εκεί, στείλαν και στους Φιλιάτες, στείλαν και στην Πρέβεζα, στείλαν και στην Άρτα. Σε νοσοκομεία τα οποία δεν έχουν υποτυπώδεις ειδικότητες. Δηλαδή, θα σας πω στην Πρέβεζα, υπάρχει ένας πνευμονολόγος και δεν υπάρχει ένας αισιολόγος όλες τις μέρες του μήνα. Αν χρειαστεί κάποιος διασωλήνωση, δεν θα υπάρχει. Στους Φιλιώτες υπάρχουν δύο πνευμονολόγοι, αλλά λείπουν άλλες βασικές ειδικότητες, γι' αυτό και δεν υπήρχε μεθ και απεβίωσε ένας από τους φιλοξενούμενους εκεί. Τώρα τους στείλαν εκεί, αναδιοργάνωσαν τα νοσοκομεία της περιφέρειας, ανοίγουν τέταρτη μονάδα λοιμωδών, κλείνουν τα χειρουργεία, θα τους ξαναφέρουν πίσω κάποιους. Θα μπουκώσει το σύστημα με το φόβο, επειδή δεν υπάρχει προστασία στην κοινότητα. Και όπως είπα πριν, περιφέρεια και Δήμος έδωσε άλλοθη. Δηλαδή δεν βγάλουν κανένα συμπέρασμα από την ίδια την εμπειρία. Δεν είναι θεωρητικό το ζήτημα στα Γιάννενα. Yeah. Το είδαμε ότι δεν δουλεύει αυτός ο μηχανισμός που έχουν εγκαταστήσει. Αλλά και πάλι έρχονται και του δίνουν κάλυψη. Οπότε ο φόβος για να έχουμε καινούρια κρούσματα, γιατί ξέρετε, έχουμε μεγάλες βιομηχανίες οι οποίες στον ανταγωνισμό στα Βαλκάνια κάνουν μεγάλη επέκταση. Κυρίως με μεγάλο αριθμό εργαζομένων, με αλυσίδα παραγωγής μαζική. Οπότε η τήρηση των αποστάσεων, η μείωση της παραγωγής, η τήρηση των μέτρων έχουν κόστος. Ναι. Είναι τόσο συνδεδεμένη η τοπική διοίκηση και η κυβέρνηση με τα συμφέροντα αυτών των μεγάλων εργασιακών χώρων και των ιδιοκτητών τους, που δεν θα κάνουν απολύτως τίποτα, γιατί προέχει για αυτούς η οικονομία. Προέχει και στην πρώτη φάση, τώρα πολύ πιο ξεκάθαρα σε όλους, γιατί δεν είμαστε κλεισμένοι σπίτι, είμαστε έξω και το βλέπουμε. Ναι, ναι. Προέχει για αυτούς ακόμα πιο πολύ. Ναι. Κύριε Πρέτζα, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι προσλαμβάνει προσωπικό. Είτε ιατρικό, είτε νοσηλευτικό, μας δίνει νούμερα κατά διαστήματα, κυβερνητικά στελέχη και για δημιουργία κλινών μεθ, μας αναφέρατε για τις κλίνες μεθ. Για το προσωπικό επίσης μας αναφέρατε μεγάλες ελλείψεις. Δεν έχουν γίνει προσλήψεις, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, έχουν γίνει προσλήψεις. Mm. Έχουν γίνει προσλήψεις συμβασιούχων, τις οποίες η κυβέρνηση τις ανεβάζει στον αριθμό στα χιλιάδες. Mm. Για να μπορείς να προσδιορίσεις πόσες προσλήψεις γίνονται, έχει ζητηθεί και στο Κοινοβούλιο να μας πούνε πού έγιναν και με ποιον αριθμό σε κάθε νοσοκομείο, σε κάθε ποια αυτές τις προσλήψεις. Mm-hmm. Γιατί θα σας πω ότι στην Ήπειρο αυτή τη στιγμή οι προσλήψεις που γίνανε, καταρχήν στο συνολικό, οι 7.000 προσλήψεις που επικαλείται η κυβέρνηση καλύπτουν καταρχήν τις 3.500 αποχωρήσεις μονίμων υπαλλήλων, οι οποίοι δεν αντικαταστάθηκαν, γιατί αυτό δεν έγινε καμία πρόσληψη. Σωστά. Εδώ έχουμε πολλοί από αυτούς που παραμείναν, που εμφανίζονται στις προσλήψεις, ήταν επικουρικοί συμβασιούχοι που ξαναμπήκαν στο σύστημα μετά τη λήξη των συμβασιών τους. Οπότε το 7 εύκολα γίνεται 5, σας το λέω σχηματικά. Ναι. Κατανοητό. Έχει 3.500 μονίμως οι οποίοι δεν αντικαταστήθηκαν και υπήρχε μια μεγάλη ανισακατανομή στις προσλήψεις. Δεν έγιναν στοχευμένες. Το ότι λείπουν αυτή τη στιγμή βασικές ειδικότητες γιατρών για να μπορούσαν να λειτουργήσουν οι κλινικές. Αλλά σας είπα και πάλι, με τη λογική ότι έπρεπε να δημιουργηθεί ένας δεύτερος υγειονομικός χώρος για την αντιμετώπιση του COVID και να μείνει απαλλαγμένος ο προηγούμενος των συνήθων ασθενειών που είχαμε, ο οποίος είχε αυτός μεγάλα κενά. Ακόμα και αυτές οι 7.000 προσλήψεις, γιατί λένε πόσοι μπαίνουν, δεν λένε πόσοι βγαίνουν, αν τις βγάλεις στο ισοζύγιο, είναι τόσες λίγες για να αντιμετωπίσεις αυτό το διπλό χαρακτήρα, COVID και μη COVID, που αποδεικνύεται ότι δεν φτάνουν γιατί κλείνουν 80% τα χειρουργεία. Σωστά. Και με δεδομένο ότι πριν την περίοδο της πανδημίας τα κενά ανέρχονταν σε 30.000 έτσι κι αλλιώς, έτσι, σε όλα τα νοσοκομεία. Αλλά στο ερώτημα αν αυτές οι προσλήψεις είχαν αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή, μπόρεσαν να καλύψουν το στόχο, ναι, ήδη εμείς των χειρουργείων, το κλείσιμο των κλινικών, το τράβημα άλλων ειδικοτήτων, νευρολόγοι να αντιμετωπίζουν COVID, δείχνουν ότι δεν φτάνανε. Σωστά. Και δεν φτάνανε μάλιστα για ένα σενάριο το οποίο είναι ήπιο. Σας είπα, δύο εργοστάσια και δύο γυροκομεία. Ναι. Σε ένα χειρότερο σενάριο, αν τώρα τα νοσοκομεία, οι υγειονομικές δομές της Ηπείρου, η πρωτοβάθμια διαλύθηκε, τα νοσοκομεία να διοργανώνονται και γίνονται μια νόσου. Σε ένα χειρότερο σενάριο, έρχεται ο χειμώνας, θα κλειστούμε σπίτι. Θα υπάρχουν άνθρωποι που θα δουλεύουν 10 ώρες, ο κατώτερος μισθός των αυτοαπασχολουμένων στον ΑΕΔ είναι τα 200 ευρώ, mm-hmm, οι ταξικές αντιθέσεις, το κλείσιμο μαγαζιών θα δημιουργήσει κόσμο ο οποίος δεν θα έχει λόγο και φρόνημα να αντιμετωπίσει έναν εθνικό στόχο. Γιατί ποιος είναι ο εθνικός στόχος να τηρηθούν τα μέτρα όταν η ζωή σου χειροτερεύει διαρκώς? Mm-hmm. Δεν παίρνουν άντρα στην κοινότητα στους εργασιακούς χώρους. Οπότε σε ένα χειρότερο σενάριο, που δεν θα είναι μόνο 4 οι χώροι εργασιακοί, τι θα γίνει? Αυτό είναι που αρχίζει και προβληματίζει μεγάλο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας και με τη δράση τη δικιά μας και του Εργατικού Κέντρου και των δυνάμεων του Πάμε στα νοσοκομεία και με τη λαϊκή συσπήρωση προσπαθούμε να αναδείξουμε ότι είναι αδιέξοδο, όχι επειδή είναι λάθος το σχέδιο, είναι η πολιτική που οδηγεί να περιορίζεται αυτό το σχέδιο σε πολύ μια μικρή στενοπό
που δεν μπορεί να οδηγήσει στην προστασία της υγείας, της ασφάλειας, της προστασίας του λαού. Είναι το ίδιο με τις πλημμύρες, πυρκαγιές και τους σεισμούς. Τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να έχει ο κόσμος καθαρό στο μυαλό του και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση που φαίνεται ότι δεν είναι καλή ούτε για την υγεία του, αλλά ούτε και για τα δικαιώματά του, μιας και αναφέρατε την εργαλειοποίηση της πανδημίας σε βάρος των εργασιακών του δικαιωμάτων. Τι πρέπει να γίνει? Καταρχήν, η πρώτη ευκαιρία που δίνεται, επειδή το ζήτημα της υγείας όλα τα προηγούμενα χρόνια εκτός πανδημίας θεωρούνταν μια ατομική υπόθεση και ο καθένας είχε πιστεί γι' αυτό, ενοχοποιούνταν κιόλας από τις κυβερνήσεις και τους διάφορους επιστημονικούς φορείς αυτής της αντίληψης ότι ατομικά αρρωσταίνεις, ατομικά θα βρεις την υγεία σου. Ξαφνικά φαίνεται το ζήτημα της υγείας και ιδίως της υγείας μέσα στους χώρους εργασίας, δηλαδή για πρώτη φορά μπορεί να συνδέσει κανείς τις μεθόδους παραγωγής, τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει, με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας του. Οπότε μια πρώτη τάξη ως ευκαιρίας για να φανεί καταρχήν ότι ο καπιταλισμός δεν μπορεί να προσφέρει και αυτό το σύστημα η Ιταλία. Και δεύτερον, με το βέλτιστο στην προμετωπίδα των ζητημάτων. Γιατί η υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας συνδέεται με το μη μισθολογικό κόστος. Συνδέεται δηλαδή με ένα κόστος προστασίας της ίδιας της ζωής του μέσα στον χώρο της δουλειάς. Και όταν η ίδια κυβέρνηση έρχεται και νομοθετεί δεκάωρη εργασία, νομοθετεί υπερορίες απλήρωτες. Δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μας, αύξηση του εργάσιμου χρόνου με μείωση των απολαβών, γίνεται πλέον μέσα στον χώρο μιας δουλειάς που πολλοί μπορεί να κάνουν, γιατί άλλοι δουλεύουν 10, 12, 16 ώρες και άλλοι δουλεύουν 3, 4, 5, 4 ώρα. Mm-hmm. Μπορεί να αποδειχθεί ότι οι βασικοί όροι ύπαρξης μέσα στον χώρο εργασίας, προστασίας της υγείας, προστασίας και του μέλλοντος. Γιατί το ζήτημα των επαγγελματικών ασθενειών, υπάρχει ένα ζήτημα ότι δεν καταγράφονται ως επαγγελματικές ασθένειες οι νοσηλευτές οι οποίοι κολλάνε COVID. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν μπορεί να ξέρει στο μέλλον τι μπορεί σε έναν άνθρωπο 45-50 χρονών, γιατί έχουμε ένα γερασμένο εσύ, τι μπορεί να του προκύψει. Δηλαδή το ζήτημα της υγιεινής και ασφάλειας εργασίας. Δεύτερον, ο τρόπος με τον οποίο προπαγανδιστικά αντιμετωπίζεται το θέμα της πανδημίας από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Γενικά, το αστικό πολιτικό σύστημα έχει πολλούς ικανούς τρόπους για να μπορεί να εγκλωβίζει. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή πρέπει να αποκαλυφθεί, και αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο, η κοινή στρατηγική σύμπλευση που έχουν οι εναλλακτικές αστικές πολιτικές δυνάμεις. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να χρεωθεί το γεγονός ότι είναι αυτός που όχι μόνο μείωσε την κρατική χρηματοδότηση κατά 40% σύστημα υγείας, είναι αυτός που έβαλε το πρώτο νοσοκομείο, ενώ είναι η εταιρεία της Σαντορίνης, μέσα στο ΕΣΥ. Έβαλε το Κετεκνή ΑΕ, την ανώνυμη εταιρεία του δημοσίου, για να καθορίσει τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων με βάση επιχειρηματικά κριτήρια. Έκλεισε νοσοκομεία. Σήμερα το λιμωδό της Θεσσαλονίκης στην Αθήνα θα μπορούσε να είναι ένα αυτοτελής χώρο στο οποίο θα μπορούσε να γίνει νοσηλεία. Η πανδημία σε συσχέτιση με την εξέλιξη της καπιταλιστικής κρίσης που πρέπει να έχουμε την ικανότητα να εξηγούμε ότι δεν είναι δύο πράγματα ασύνδετα, αλλά δεν είναι η πανδημία που προκαλεί την κρίση, όπως δεν είναι το μνημόνιο που προκαλούσε την κρίση. Μπορούμε πραγματικά να φωτίσουμε τις αντιφάσεις του τώρα, όχι για να μπορέσουμε να λύσουμε προβλήματα και να είμαστε επιχειρησιακά ικανοί να λύνουμε προβλήματα μόνο του τώρα, αλλά να δείξουμε ότι αυτό το σύστημα έχει διέξοδα τα οποία δεν γιατρεύονται παρά μόνο αν ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου σιγά σιγά και αθρηστικά, ξεκινώντας από τους μεγάλους χώρους παραγωγής, συστρατευτεί για το μεγάλο διέξοδο, που είναι πραγματικά οι μεγάλες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές. Mm-hmm. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία, γιατί όλοι για πρώτη φορά στοχεύουν και κοιτάνε στο κομμάτι του αν ο καπιταλισμός, οι κυβερνήσεις, η τοπική διοίκηση, μπορούν να το προστατεύσουν το αγαθό που έχει περισσότερο καθένας, και αν όχι την ατομική του υγεία, την υγεία του παιδιού του, την υγεία του γέροντά του. Οπότε, ότι οι αντιφάσεις αυτές που με οξύ τρόπο, επειδή είναι εκθετικό το φαινόμενο της πανδημίας, δεν είναι γραμμικό, μέχρι mm-hmm. από δύο εβδομάδες ήμασταν ήρεμοι. Ξαφνικά, λόγω της εκθετικότητας του φαινομένου, κάνει τεράστια βόμβα. Ναι. Και αλλάζουν όλα. Ναι. Και φέρνει τη αδυναμία να διαχειριστούν απλά πράγματα. Ναι. Εδώ πρέπει να είσαι ικανός να μπορείς να παρέμβεις, και τώρα που είναι ζεστό το πράγμα, να αποκαλύψεις ένα μεγάλο πλέγμα πραγμάτων που πριν είτε δεν θέλανε να το δουν, είτε δεν φαινόταν στα μάτια ολωνών με τον ίδιο ξεκάθαρο τρόπο. Μάλιστα. Βασικό προϋπόθεση, επειδή αντιδραστικοποιείται όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά και οι συνδικαλιστικές δυνάμεις του αντιπάλου. Εμείς εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Σταγιάννων έχουμε μία ΔΑΚΕ, η οποία κυριαρχεί ένα μηχανισμό με καθηγητικό, με κομματικό της Νέας Δημοκρατίας, η οποία πραγματικά παίζει το αντίπαλο δέος πιο ότι η συσπήρωση στην ηγεσία, το να είσαι φρόνιμος, το να είσαι καλός, το να βγούμε όλοι μαζί από αυτό το πράγμα, πετυχαίνει για μια περίοδο, σε καμπές όμως και κρίξεις σαν αυτές που είχαμε τώρα, αν είσαι συνεπής, αν προσπαθείς και να δεικνύεις ζητήματα, μπορείς να κερδίσεις και κόσμο και να μπορέσεις να στήσεις φωλιές μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς. Αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή για την επόμενη περίοδο. Κύριε Πρέτζα, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Γεια σας.